ακολουθήσει η Βέμπο, η τραγουδίστρια της Νίκης. Ο απλός Έλληνας έπαιξε το ρόλο του σε αυτό το όχι, σε αυτή την αντίσταση, σε αυτή τη μάχη. Μια μάχη που κερδίθηκε με αίμα, όπως είπες. Ο απλός ο Έλληνας δεν είναι απλά απλός. Είναι μια προσωπικότητα, μετέχει στην παραγωγική διαδικασία, στην ταξική διαστρωμάτωση, αν θέλετε, των λαών και των κοινωνιών και καταλαβαίνει πολύ πιο καλύτερα από εμάς ίσως τι σημαίνει μεροκάματο, τι σημαίνει ψωμί και ήξερε πάρα πολύ καλά εκεί πάνω που αγωνιζότανε στην Πίνδο από ένα όχι που είχε πει κάποιος ο οποίος κατέλαβε την εξουσία με δικτατορία. Να είμαστε και ειλικρινείς απέναντι στην ιστορία. Αυτός που πολέμησε και του κόψαν τα πόδια ή σκοτώθηκε, ήξερε πολύ καλά γιατί πολεμάει. Ήξερε ότι πολεμάει για το μεροκάματό του. Ήξερε ότι πολεμάει για την ίδια του τη ζωή. Και βέβαια για την κοινωνία. Υπερασπίστηκε την κοινωνία, αν θέλετε, ολάκερου αυτού του κόσμου. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα θα πάμε να δούμε και να απολαύσουμε όλοι μαζί τα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο. Με αυτά τα τραγούδια οι φαντάροι μας πολέμησαν και νίκησαν. Μεταδίδομεν στο πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγείου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινή σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεσορίου. Οι ημέτερες δυνάμεις αμήνονται εκ του πατρίου εδάφους. Όχι. Το όχι των Ελλήνων. Ο πόλεμος του 1940 αποτελεί, κυρίες και κύριοι, χωρίς αμφιβολία, ένα μεγάλο σταθμό στη μακρινή πορεία του έθνους μας. Και η 28η Οκτωβρίου του 1940 είναι μια μεγάλη μέρα, από αυτές που λίγοι λαοί έχουν να παρουσιάσουν σήμερα. Όταν λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Ιωάννης Μεταξάς, είπε το όχι στον Ιταλό πρεσβευτή στις 3 το πρωί της μέρας εκείνης, που του επέδωσε το τελεσίγραφο με το οποίο του ζητούσε να αφαιθούν ελεύθερα τα ιταλικά στρατεύματα να μπουν στον ελληνικό χώρο, ευθυγραμμίστηκε ο Ιωάννης Μεταξάς απόλυτα με μεγάλους ηγέτες του ελληνικού έθνους. Το όχι του 1940 είναι το ίδιο με το μολόν λαβέ του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες και το ίδιο με την απάντηση του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου στην πρόκληση να παραδώσει στον Τούρκο κατακτητή την πόλη που πολιορκούνταν. Όχι λοιπόν. Όχι παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Όχι. Μες στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε. Τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τη λύγει ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψη, κάθε πόνο τη σα θάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά, γλυκιά Παναγιά, προσευχόμαστε όλες να 'ρθετε ξανά. Μες στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε. Τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τη λύγει ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψη, κάθε πόνο τη σας πάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω
στα βουνά. Παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά, προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, όπως είπε η αείμνηστη Σοφία Βέμπο. Τα παιδιά της Ελλάδος νίκησαν. Νίκησαν με το όχι του Ιωάννη Μεταξά. Με το όχι της Ελλάδος. Στις 6 το πρωί, στις 28 Οκτωβρίου του 1940, ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στον Γκράτσι «Όχι, πολύ καλά, έχομεν πόλεμον». Αλήθεια, κυρίες και κύριοι, ίσως να μην γνωρίζετε τι υπόθηκε εκείνο το βράδυ όταν ο Ιταλός πρεσβευτής παρέδιδε στον Έλληνα Πρωθυπουργό το τελεσίγραφο. Σήμερα η εκπομπή, κάθε μέρα παντού, θα σας παρουσιάσει τη συζήτηση μεταξύ του Μεταξά και του Ιταλού πρεσβευτή. Μεταξάς, εν τη αυτή περιπτώσει η διακίνηση αυτή αποτελεί κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος. Ιταλός πρεσβευτής. Όχι, εξοχότατε, είναι τελεσίγραφον. Μεταξάς, ισοδύναμον προς κήρυξη πολέμου. Πρεσβευτής, ασφαλώς όχι, διότι πιστεύω ότι θα παράσχετε τις διευκολύνσεις τις οποίες ζητεί η κυβέρνησή μου. Μεταξάς, όχι, ούτε λόγος μπορεί να γίνει περί ελευθέρας διελεύσεως. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, υπόθηκε το όχι του 1940. Και βεβαίως η Σοφία Ιβέμπο με το περίφημο εκείνο «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του», μας πάει σε εκείνα τα χρόνια. Βάζω ντούτσε τη στολή του και τη σκουφιά τη ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει, βρε το φουκαρά. Τον τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, με τους τζολιάδες ποιος μου είπε να τα πάνω. Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι, ότι η τραγουδίστρια της νίκης, η Σοφία Βέμπο, ενθάρρυνε με όλους τους τρόπους τους πολεμιστές, τους νικητές, τα παιδιά της Ελλάδος, τους ήρωες, τους φαντάρους μας. Μα η νίκη αυτή μεγάλη, εκείνη η νίκη, στα ελληνικά θα νιάσα, στο λαό μας πρώτα νίκη, στους αθάνατους νεκρούς μας και στα ελληνικά βλαστάρια, που άφησαν στην Αλβανία τα κομμένα τους ποδάρια. Τα κομμένα τους ποδάρια και κοινά για τους ψυχή είναι αδέρφια αφιερωμένη του την ψυχή φτωχή. Τα κομμένα σου τα πόδια παλικάρι, πώς να το ονομάσω να σε πω, είσαι αδερφός, είσαι πάνος ο κρυφός μου, είσαι εκείνος που αγαπώ. Το χωριό μας το καμάρι, εσύ με τα κομμένα πόδια παλικάρι. Σε θυμάμαι εδώ στο πράσινο χορτάρι και ο καημός μου καίει τα χείλη. Τότε που πηδούσες, τον καιρό που ροβολούσες και σαν το πουλί πετούσες καθώς κράταες το μαντίλι στο σιρτό με το σιχάρι και έτρεμε η γη σαν χτύπαε στο ποδάρι. Με το δεκανίκι, με το καροτσάκι, με τα πανταλόνια τα διανά, πόδια εσύ σκομμένα, παγωμένα, πληγωμένα, σ' όλη τη χώρα ημένα χτυπάς το στήθος η καρδιά, σαν φανείτε στο δρομάκι με μια αδερφή μαζί, με ένα παιδάκι. Μη σας τρομάζουν πέτρες, ούτε λάκι. Οι γυναίκες θα σταθούμε για παρηγοριά σας, πάντα δίπλα, κοντά. Κι όλα μας ήταν δικά σας, χέρια πόδια, όπου δούμε δακιανίκι καροτσάκι, σε κάθε πολιτεία, σε κάθε χωριουδάκι.
τα κομμένα σου τα πόδια παλικάρι, και να τα χρυσώσω με του πόνου τη μαγεία. Και θα πάω στην εκκλησιά να τα πειθώσω όπως πάντα τάματα στην Παναγία. Τα άγια σου τα πόδια τα κομμένα, έτσι χρυσωμένα, όπως τα έχω στην καρδιά μου, θα τα βάλω στο προσκυνητάρι με τα στέφανά μου, ομορφό μου παλικάρι, και για να περπατάς θα να έχεις τα δικά μου. Όχι 1940. Το όχι της Ελλάδος. Το όχι των Ελλήνων. Η μεγάλη νίκη των παιδιών μας. Και ο Άγγλος αρθρογράφος Κάντιντους έγραψε μόλις έγιναν γνωστά τα γεγονότα της εποχής εκείνης. Η αδίποτε χώρα, η οποία θα επιδείκνυε την στάση της Ελλάδος, θα ήταν άξια της αιωνίας εκτιμήσεως και του θαυμασμού μας. Ρίψατε εν βλέμμα εις των μακρών κατάλογων των εθνών που υπετάγησαν υπό τον άξονα. Από το 1938 και θα ειδείτε ότι η γενοψυχία των Ελλήνων φωτίζει σαν ήλιος ένα σκοτεινό κόσμο. Ας το έχουν, κυρίες και κύριοι, υπόψη τους αυτό που έγραψε ο Άγγλος αρθρογράφος οι γειτονές μας. Και θα καταλάβουν τι σημαίνει Ελλάδα, τι σημαίνει όχι, τι σημαίνει ελληνική λεβαδιά, ελληνική ψυχή. Λοιπόν, το κάθε μέρα παντού είναι εδώ. Από τα διδάγματα του 1940 μπορούμε να αντλήσουμε πολύτιμα συμπεράσματα. Συμπεράσματα για τη σημερινή εποχή. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία που είχε η ενότητα του έθνους. Μια ενότητα για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως και με τον Στέργιο τον Κατηχωρίτη. Μια ενότητα σε μια δύσκολη καμπή. Η ενότητα αποτελεί πάντοτε για τους Έλληνες την πρώτη ανάγκη. Και είναι έτσι, Κώστα Αντωνάκη, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Επίτρεψέ μου μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να σε συγχαρώ δια τον αξιοπρεπή εθνικό τόνο που δίνει σήμερα στην εκπομπή. Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει συχνά στην ελληνική τηλεόραση και θα ήθελα πολύ να ξέρω, αγαπητέ μου Γιώργο, εάν σε έχουν μιμηθεί και άλλοι συναδελφοί σου. Θα ήμουν ευτυχής γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ενότητα, εθνική ενότητα. Πάνω σε βάσεις υγιείς, δημοκρατικές και με επίγνωση του ιστορικού παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Ακριβώς. Το όχι του 40, το όχι του σήμερα. Βεβαίως. Το όχι του 40 ήταν όχι στη βία, όχι στα ντικτάτ που έδινε ο φασισμός και μετά ο ναζισμός. Το όχι του σήμερα είναι όχι στον αποεθνισμό. Ναι στη δημοκρατία, ναι στην ανάπτυξη, ναι στην πρόοδο, ναι στην ανοιχτή κοινωνία, όχι στον αποεθνισμό. Που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε τα ιδιαίτερα εθνικά μας χαρακτηριστικά, την κοινωνική μας συνοχή, την ταυτότητά μας. Η ταυτότητα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φεύγει από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Δεν πρέπει να βασίζεται στην άγνοια, δηλαδή στο κενό. Όταν ο άνθρωπος χάνει τις βάσεις του, όχι μόνο ως ατομικότητα, αλλά και ως συλλογικότητα, ως κοινωνία, ως λαός, τότε μπαίνει στο προσκήνιο της ιστορίας η κάθε είδους αντίδραση και μάλιστα σε τελική ανάλυση η αντίδραση του φασισμού, του ναζισμού, του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας, του αντισημιτισμού. Για να μην μπει ο κακός ολίκος μέσα στο εθνικό μας σπίτι, πρέπει αυτό το σπίτι να είναι αξιοπρεπές, να έχει επίγνωση, να έχει ενότητα, να έχει συνείδηση, να έχει δημοκρατία, να υποδέχεται, αλλά να μην υπερβάλλει. Τώρα, το 40 ο Έλληνας ως μια γροθιά είπε όχι. Ναι. Τώρα, στην εποχή μας, ο Έλληνας πάντα λέει ένα όχι. Αντιστέκεται. Ελπίζει. Ναι, πολλοί αγωνίζεται. Έλληνες, πολλοί Έλληνες, πολεμάει. Πολλοί Έλληνες αντιστέκονται και ελπίζουν, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα. Το έλλειμμα της οργανώσεως. Αυτό το είδαμε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές, που πολλοί κόσμος απήχε. Και κατά αυτόν τον τρόπο είδαμε ότι το κόμμα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας δεν εξελέγει παρά με τους ψήφους που είχε λάβει στις προπροηγούμενες εκλογές. Αυτά είναι ελλείμματα, τεράστια ελλείμματα.
Αυτό το βλέπουμε στην απογοήτευση των νέων ανθρώπων, οι οποίοι, αν και πολλοί από αυτούς έχουν λαμπρά επαγγελματικά, τεχνικά ή και επιστημονικά προσόντα, μετεωρίζονται και γίνονται από άνθρωποι υποκείμενα και φορείς της χάριτος του Θεού και της εικόνας του Θεού που είναι ο άνθρωπος, γίνονται αντικείμενα εκμεταλλεύσεως από τους πονηρούς, γραφειοκράτες. Όταν ο Έλληνας, ναι, Κώστα Αντωνάκη, αγωνίζεται υπέρβομών αισθειών οικογένειας, θρησκείας, πατρίδας. Την ιστάτη στιγμή βέβαια, έτσι. Γιατί τότε ενώνεται ο Έλληνας. Σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι ό,τι και αν είναι απέναντί του, μπορεί να το δαμάσει. Ναι, και ελπίζουμε τώρα να μπορέσει να δαμάσει ο Έλληνας και οι καλοί Έλληνες που βρίσκονται και εκτός Ελλάδος να ενδιαφερθούν γι' αυτό τη μεγάλη δύναμη της απουσίας από το προσκήνιο σοβαρής εθνικής πραγματικότητος. Δηλαδή, τι εννοώ. Βλέπουμε δυστυχώς ότι αυτοί που έχουν τις μοίρες του ελληνικού λαού δεν είναι ούτε αξιοπρεπείς de facto κυβερνήτες, όπως ήταν ο Μεταξάς, ο οποίος ήταν ένας παράνομος κυβερνήτης, πλην όμως ως de facto κυβερνήτης έκανε το καθήκον του. Ή έτσι τουλάχιστον το έχει καταγράψει η ιστορία. Βλέπουμε σήμερα ότι οι ηγέτες πολλές φορές δεν μπορούν να αφουγκραστούν το λαϊκό αίτημα, το λαϊκό συνέστημα, τη λαϊκή βούληση. Επίτρεψέ μου να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ο Ιωάννης Μεταξάς υπήρξε γερμανοτραφής. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν εναντίον του πολιτικού και οικονομικού φιλελευθερισμού, ο οποίος ευάλετο την εποχή εκείνη από τα φασιστικά ναζιστικά κινήματα του Φράγκο, του Χίτλερ, του Μουσολίνη κυρίως. Απ' την άλλη μεριά ήταν η αυταρχική Ιαπωνία και βέβαια υπέφερε από την κρίση που είχε γεννηθεί το 1929, είχε κατασταλεί στα μέσα της δεκαετίας του 30 στην Αμερική, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Ευρώπη εμάστιζε η κρίση την Ευρώπη και οι συνέπειες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενώ λοιπόν η πολιτική του επιλογή, η βαθύτερη, εστηρίζεται σε μια πεποίθηση αντιδημοκρατική και αντιφιλελεύθερη, έλαβε υπόψη του όχι μόνο τις λαϊκές ευαισθησίες. Έλαβε υπόψη του τον ανώτατο άρχοντα, ο οποίος ήταν αγγλόφιλος. Έλαβε υπόψη του και ότι μια ηθήνουσα τάξη της πνευματικής ελίτ, αλλά κυρίως των κατεχόντων τα μέσα παραγωγής, το εθνοκεφάλαιο της εποχής, ήταν υπό την αγγλική επιρροή. Και δεν πήγε κόντρα, δεν πήγε αντίθετα προς αυτή την κοινωνική πραγματικότητα, την πολιτική πραγματικότητα, την οικονομική πραγματικότητα και οδήγησε τη χώρα στις ναυτικές δυνάμεις. Αντίθετα, βλέπουμε σήμερα ότι οι πολιτικοί ηγέτες αγωνίζονται να καταλάβουν τι θέλει ο λαός και ποια είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και γιατί λέω αγωνίζονται, διότι οφείλω να σημειώσω ότι στις 26 Οκτωβρίου του 9, εχθές, ο Γιώργος ο Παπανδρέου έκανε μια στροφή προς τον εθνισμό στο σχόλιο του. Δηλαδή είπε ότι η Μακεδονία μας, το έθνος μας, η πατρίδα μας, αυτό είναι παρήγορο. Είναι παρήγορο και πιστεύω ότι εμείς οι γκρινιάριδες δίνουμε και κάποια μηνύματα. Όλοι όσοι φωνάζουμε, είτε στις κάμερες, είτε πίσω από τις κάμερες, είτε στις συζητήσεις, λοιπόν, είτε στις παρέες. Ένα ακόμα ερώτημα. Περνάμε κάποια μηνύματα. Τον πόλεμο αυτόν δεν τον ζητήσαμε. Ναι. Δεν τον προκαλέσαμε. Δεν τον ηθελήσαμε. Μας επευλήθη. Μας επευλήθη κατά τον χειδαιότερον, κατά τον σκαιότερον τρόπο. Έγραψε στις 28 Οκτωβρίου του 40 στην Καθημερινή ο Γιώργος Λάχος. Ναι, αγγλόφιλος βεβαίως, έτσι. Ήταν με τις ναυτικές δυνάμεις. Είχε το άρθρο του αυτό, ναι, με τίτλο «Στιλέτο» και κατέληγε. Η Ελλάς θα νικήσει. Και θα νικήσει η αυτοθυσία, το θάρρος, η ιδέα και το στιλέτον θα ιτηθεί. Ναι. Ο Βλάχος, ο οποίος ήταν ένας δημοσιογράφος που από ό,τι ξέρω δεν συμπαθούσε τον Βενιζέλο, μέσα από τις φωτιές της ελληνικής ιστορίας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, της μικρασιατικής καταστροφής και όλων αυτών των γεγονότων, βλέπει την ιστάτη στιγμή ότι τίθεται το ζήτημα της εθνικής ενότητος. Μακάρι αυτά τα πράγματα να τα βλέπουν εμείς οι Έλληνες και όταν η καιρή είναι μενετή, δηλαδή να θωρακίζουμε την εθνική μας ενότητα και όταν δεν φαίνονται βαριά τα σύννεφα. Λοιπόν, θα ήταν καλύτερο για όλους μας. Πάμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε πώς
αγωνίστηκε ο δημοσιογραφικός κόσμος το 1940. Με το δικό του πάντοτε εκείνο τρόπο, ο Έλληνας δημοσιογράφος, οι Έλληνες δημοσιογράφοι αγωνίστηκαν και κέρδισαν, όχι εντυπώσεις, αλλά πάντοτε, επαναλαμβάνω, με το δικό τους τρόπο, κέρδισαν την εκτίμηση όλου του ελληνικού πληθυσμού. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κουβεντιάσαμε με συναδέλφους για την ημέρα εκείνη, για τον αγώνα εκείνων των δημοσιογράφων. Ο Γιάννης ο Μεταξάς, όταν τον ξυπνήσανε και του είπανε θέλω γη και είδωρ, δώσε να μπούμε μέσα. Άνοιξε τα σύνορα. Απήντησε όπως έπρεπε να απαντήσει ένας πρωθυπουργός. Δεν μπορούσε να του πει όχι, πήγαινε έξω, έτσι. Του είπε αλόρσε λαγκέρ. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Δεν του είπε αρνούμε ότι αυτά που ζητάτε δεν γίνονται. Του είπε θα έχουμε πόλεμο. Δηλαδή, έβγαλε το ξύφος του. Αλλά το όχι, κύριε συνάδελφε, οφείλεται στην δημοσιογραφία. Έχω εδώ εφημερίδες. Θα τις δούμε. Βεβαίως. Την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος, το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, ενώ η τελευταία σελίδα πήγα εγώ, ήμουνα νεαρούλης και με στείλανε, γιατί όλοι οι άλλοι... Στο ελληνικό μέλλον, έτσι. Ναι, οι δημοσιογράφοι είχαν πάει στο μέτωπο. Τους είχαν πάρει, από πριν γινόταν μια φοβερή προετοιμασία για τον πόλεμο, εντελώς μυστικά και με ατομικές προσκλήσεις που πηγαίνανε και ο καθένας πήγαινε στη μονάδα του. Δεν πήγαινε εκεί και ως έτυχε και κάπου θα σε βάλουμε. Ο καθένας ήταν προορισμένος να πάει κάπου. Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα λέει η τιμή, διότι εκείνη την ημέρα, την προηγουμένη μας είχαν κατηγορήσει από δύο μέρες πριν ότι μπήκανε ελληνικές μονάδες μέσα εντός της Αλβανίας, περάσαν τα σύνορα και χτυπήσανε σκοπούς. Αυτό λέγανε οι Ιταλοί. Μάλιστα. Σε ολοσέλιδους τίτλους. Και βγαίνει ο στρατιώτης και γράφει τιμή. Και εδώ... Στην τελευταία σελίδα. Στην πρώτη σελίδα το κύριο άρθρο για την τιμή για την Αλβανία. Η τελευταία σελίδα. Η τελευταία λέει. Τετάρτη έκδοση. Επεδόθη την τρίτη πρωινή διακίνηση από της Ιταλίας προς την Ελλάδα. Ο Ιταλικός στρατός κινείται την έκτη πρωινή. Και στην έκτη πρωινή, άλλο παράρτημα, λέει, τα πρωινά ώρα της σήμερα υπεγράφει το διάταγμα της